Κυρίες και κύριοι, σε λίγο θα σας δώσουμε και στην... δημοσιότητα αρκετές πληροφορίες για το θέμα αυτό. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πολλά να πούμε και να δούμε. Είμαι πάρα πολύ θυμωμένος με το θέμα της Φλόρινας. Για το θέμα της Φλόρινας όπου κανένας δεν αντιδρά, κανένας δεν ενδιαφέρεται, κανένας δεν κινητοποιείται. Για την ΜΚΟ της Κιβωτού του κόσμου είδαμε κατευθείαν πρωθυπουργό, αρχιεπίσκοπο, εισαγγελείς, ελεγκτικούς μηχανισμούς, είδαμε μέσα ενημέρωσης όλοι μαζί να κάνουν μια φοβερή κινητοποίηση για την ΜΚΟ του πατρός Αντωνίου. Και η ερώτησή μου είναι, για την ΜΚΟ των Σκοπιανών στη Φλόρινα που ανοίγει τον ασκό του Αιώλου για τη Μακεδονία, γιατί δεν είδαμε καμία τοποθέτηση από αρχιεπίσκοπο, από πρωθυπουργό, από πολιτικά κόμματα, από δημοσιογράφους, από εισαγγελείς, ανώτερους εισαγγελείς. Σε λίγο θα σας δώσω στη δημοσιότητα την ανακοίνωση την οποία υπογράφουμε ως Παμακεδονική για την άθλια αυτή απόφαση και βέβαια... Όχι, Χρήστο μου, καλέ μου φίλε. Επέτρεψέ μου, επειδή το γνωρίζω το θέμα, δεν είναι τα απόνερα της προδοσίας των Πρεσπών. Είναι η κατάληξη της προδοσίας των Πρεσπών, αλλά πριν από ένα χρόνο που πάλι είχε βγει συμφωνία των Πρεσπών, πρωτοδίκης στις Σέρες είπε ότι δεν μπορεί να δοθεί το πράσινο φως. Στις Σέρες λοιπόν δεν πέρασε, παρά τις πρέσπες, αυτή η άθλια παράμετρος. Τώρα όμως περνάει στη Φλόρινα. Αυτό που δεν πέρασε στις Σέρες περνάει στη Φλόρινα. Σαν να έχουμε δηλαδή, φίλες και φίλοι, σαν να έχουμε ουσιαστικά μια ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Οι Σέρες έχουν άλλη νομοθεσία από την Φλόρινα. Να με πάρει ευχή. Καταλαβαίνω εδώ στην Αμερική που ζούμε, η νομοθεσία στην Τζόρτζια είναι διαφορετική από την νομοθεσία στην Φλόριδα. Αλλά η νομοθεσία στις Σέρες είναι διαφορετική από την νομοθεσία στη Φλόρινα. Πότε γίναμε ομοσπονδιακό κράτος και δεν το καταλάβαμε, ρε παιδιά? Πότε γίναμε ομοσπονδιακό κράτος η Ελλάδα και δεν το πήραμε πρέφα? Σφυρίξτε το μας τουλάχιστον. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα με την απόφαση της Φλόρινας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και σε λίγο θα πούμε πολλά. Δεν θα χαριστούμε σε κανέναν. Έχω μια εξαιρετική συνέντευξη σε λίγο με τον Αντώνη Παπαδόπουλο, τον γιατρό, ο οποίος αποκαλύπτει και τι λέει το Σύνταγμα της Ελλάδος εν προκειμένου. Γιατί το Σύνταγμα της Ελλάδος κατοχυρώνει το δικαίωμα στην παιδεία για τους Έλληνες υπηκόους. Όχι για αυτούς που δεν θέλουν να είναι Έλληνες και δηλώνουν Σκοπιανοί. Αυτοί που δηλώνουν Σκοπιανοί και θέλουν να μάθουν τη Σκοπιανή και όπως τη λένε Μακεδονική, που δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα, να πάνε στα Σκόπια, μία ανάσα είναι από τη Φλόρινα, παίρνεις το αυτοκίνητο και σε πολύ λίγη ώρα φτάνει στα Σκόπια. Να πάνε λοιπόν να μετικήσουν στα Σκόπια, να δούνε και τα καλά της, του κομμουνισμού που είχαν τόσα χρόνια και τα απόνερα, να δούνε τα καλά της συνύπαρξης με το αλβανικό στοιχείο, να δούνε τα καλά που υπάρχουν γενικότερα εκεί και ας μείνουν εκεί πέρα μετά. Αλλά αυτό που επιχειρείται, που επιχειρήθηκε χθες στο πρωτοδικείο Φλόρινας, είναι, κυρίες και κύριοι, πραξικόπημα. Να το πω έτσι και να το πω διαφορετικά. Στις Σέρες, επαναλαμβάνω, πριν από ένα χρόνο, και ο Γιώργος ο Τάψιος, ο καλός φίλος, έπαιξε σημαντικό ρόλο εκεί. Στις Σέρες, κυρίες και κύριοι, πριν από ένα χρόνο, υπήρξε απορριπτική απόφαση του πρωτοδικείου εναντίον ενός φιλοσκοπιανού οργανισμού, μιας ΜΚΟ, για την επιβολή της δίθεν μακεδονικής γλώσσας στα σχολεία. Δεν λέει απλά αναγνώριση της μακεδονικής γλώσσας, αλλά λέει καθιέρωση της μακεδονικής γλώσσας ως γλώσσα διδασκαλίας σε ελληνικά δημόσια σχολεία. Και κερατάς και δαρμένος, εμείς
κυρίες και κύριοι, εμείς κυρίες και κύριοι, θα πληρώνουμε τα λαμόγια που θέλουν να επιβάλλουν, λέει, τη μακεδονική γλώσσα. Θα τα πούμε χωρίς να χαριστούμε σε κανέναν. Υπάρχει τεράστια ευθύνη του Πρωθυπουργού σήμερα, ο οποίος πρέπει να βγει, να μιλήσει, να απαντήσει, όπως βγήκε για την ΜΚΟ του πατρός Αντωνίου, να βγει και να πάρει θέση. Υπάρχουν ανώτεροι δικαστικοί που μπορούν όχι απλά να τελειώσουν την απόφαση του πρωτοδικείου Φλόρινας, αλλά και να τελειώσουν τον πρωτοδίκη Φλόρινας. Γιατί εδώ έχουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ έχουμε, κυρίες και κύριοι, ένα πολύ συγκεκριμένο σκηνικό. Ο πρωτοδίκης Φλόρινας, Α, ή δεν γνωρίζει τι θέλουν οι Σκοπιανοί στην περιοχή, δεν γνωρίζει τι κάνουν οι πολιτικοί στην Ελλάδα, δεν γνωρίζει τι γίνεται σκάβοντας το υπέδαφος της Μακεδονίας μας, οπότε αν δεν γνωρίζει είναι και ηλίθιος και επικίνδυνος, ή γνωρίζει τι θέλουνε, γνωρίζει τι κάνουνε, γνωρίζει σε τι προσβλέπουνε, οπότε πάλι είναι άκρος επικίνδυνος. Είτε έτσι είτε αλλιώς, τρίτο σενάριο δεν υπάρχει, κυρίες και κύριοι. Δεν θα χαρίσουμε κάστανο σε κανένα. Υπάρχει μία ανακοίνωση της Παμακεδονικής Ένωσης Αμερικής. Θα ήθελα να δω και άλλες ανακοινώσεις. Δεν έχω δει καμία ανακοίνωση. Δεν έχω δει τα μέσα ενημέρωσης να παίζουν το θέμα. Γιατί, κυρίες και... βεβαίως και ανατρέπεται η απόφαση με απόφαση ανωτέρου δικαστικού από τον αστείο πρωτοδίκη της Φλόρινας. Θέλω να πω λοιπόν ότι κάποτε, όταν καταδικάστηκε ο Κολοκοτρώνης, ο ήρωας Κολοκοτρώνης, σε θάνατο, κυρίες και κύριοι, βρεθήκανε δύο δικαστές να αντιταθούν στον Όθωνα και να αντιταθούν στις αποφάσεις και να είναι με το μέρος της δικαιοσύνης. Δύο δικαστικοί οι οποίοι γράφτηκαν με χρυσά γράμματα στην ιστορία την ελληνική. Ο Τερτσέτης και ο Πολυζωίδης. Ο Πολυζωίδης και ο Τερτσέτης ανέτρεψαν την καταδικαστική θάνατον απόφαση για τον Κολοκοτρώνη και μείνανε στην ιστορία με υπέρλαμπρα γράμματα. Καλούμε λοιπόν με υπέρλαμπρα γράμματα να μπουν στην ιστορία έστω ένας δικαστικός, ανώτερος δικαστικός, που να τελειώσει την απόφαση του πρωτοδικείου και τον πρωτοδίκη. Εάν όχι, τότε λυπάμαι, αλλά η πόλης εάλλω. Και η πόλης εάλλω εκ των έσω. Να σταματήσουμε να ψάχνουμε εξωτερικούς εχθρούς, γιατί όταν έχουμε τους εσωτερικούς εχθρούς, δεν χρειαζόμαστε κανέναν άλλον. Τα καταφέρνουνε οι Τούρκοι εσωτερικού, οι Σκοπιανοί εσωτερικού, οι Αλβανοί εσωτερικού, τα καταφέρνουν μια χαρά, φίλες και φίλοι. Τα καταφέρνουν μια χαρά, κυρίες και κύριοι. Δεν θα χαριστούμε σε κανέναν, το επαναλαμβάνω, και βεβαίως να είστε σίγουροι ότι σε λίγο, στην συζήτηση που έχω χθες το βράδυ, την έκανα με τον γιατρό, τον Αντώνη τον Παπαδόπουλο, θα ακουστούνε πολλά και σημαντικά, κυρίες και κύριοι. Ένας ύμνος που πάντα μας ανατριχιάζει. Θέλω να πω καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη Ευσταθίου, στη Ραφίνα, η Εκκλησία της Παναγίας. Ο ιερέας, ο οποίος είναι από τους ανθρώπους που κρατάνε ψηλά τη σημαία της Μακεδονίας. Πατέρα Παναγιώτη, συνεχίστε. Συνεχίστε και θα συνεχίσουμε κι εμείς να κρατάμε ψηλά τη σημαία της Μακεδονίας, να κρατάμε ψηλά τη σημαία της πατρίδας, να κρατάμε ψηλά τη σημαία της Ελλάδος, την ιστορία μας ψηλά, την αξιοπρέπειά μας. Κανένας πρωτοδίκης, κανένας δικαστής, κανένας πολιτικός, κανένας δημοσιογράφος, κανένας παράγοντας, κανένας μα κανένας δεν μπορεί, κυρίες και κύριοι, να επιβάλλει την αλλίωση της ιστορίας, δεν μπορεί να επιβάλλει στον ελληνικό λαό αυτό που κάποιοι πήγαν να επιβάλλουνε
σε βάρος της ίδιας της ιστορικής μνήμης. Θα το πω και θα το πω, κυρίες και κύριοι, με κάθε τρόπο θα το πω, ότι πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ένα πράγμα, ότι αυτή τη στιγμή παίζεται κορώνα γράμματα η πατρίδα μας. Ανδρέα Σωρόκο, χρόνια πολλά παλικάρι μου. Παίζεται κορώνα γράμματα, κυρίες και κύριοι. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά κρίσιμα. Η απόφαση αυτή να μην περάσει ανερυθρίαστα, να μην περάσει χωρίς να σκεφτούμε τι κρύβεται από πίσω, είναι μία πραγματικά φοβερή και τρομερή στιγμή που ακόμα μια φορά μας υπενθυμίζει το τι παίζεται πίσω από την πλάτη του ελληνικού λαού, του ελληνικού λαού που προτιμάει να μένει αποχαυνομένος, του ελληνικού λαού που προτιμάει να ζητάει κάποια επιδόματα και να μην διεκδικεί την ίδια του την ιστορία. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε, κυρίες και κύριοι. Θέλω λοιπόν, πριν από λίγο την ολοκληρώσαμε, και βέβαια φίλες και φίλοι, πρέπει να καταλάβουμε όλοι και να συνειδητοποιήσουμε όλοι την ευθύνη που έχουμε. Την ευθύνη που έχουμε. Υπάρχει ενοχή, υπάρχει συνενοχή, υπάρχει σιωπή, υπάρχει ανοχή. Αλλά το μόνο που θα μείνει, και μάλιστα θα ζητήσουμε, και προσωπικά εγώ ίδιος σήμερα σε επικοινωνία με βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, θα ζητήσω καθαρές θέσεις. Έχουμε βουλευτές, ξέρουμε, και θα μου επιτρέψετε να πω αυτά που μπορώ να πω και όχι αυτά που θα κάνουν κακό στο εθνικό μας ζήτημα. Υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι μας διαβεβαιώνουν και οι οποίοι έχουν κάνει κινήσεις, και δεν χρειάζεται να τα λέμε όλα και υπάρχει λόγος. Υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι είναι αντίθετοι με οτιδήποτε τέτοιο. Πλέον δημόσια, κύριοι βουλευτές, το τι μου λέτε εμένα στο τηλέφωνο, το τι μου λέτε εμένα σε email ή στον Δημήτρη το Χατζή ή στο Στέλιο τον Κυριμλή, πλέον παγερά διάφορο με αφήνει. Μπράβο σας, αλλά δημόσια βγείτε, δημόσια μιλήστε, δημόσια πάρτε θέση, δημόσια πλέον αποκαλύψτε, ξεσκεπάστε τους. Γιατί αλλιώς το τι μου λέτε εμένα και τι λέτε στον Χατζή ή στον Κυριμλή, μικρή σημασία έχει. Θέλουμε τώρα να βγείτε δημόσια και να ξεκαθαρίσει η ήρα από το στάρι. Να ξεκαθαρίσει η ήρα από το στάρι. Είναι τρομερά σημαντικό το θέμα. Θα σας διαβάσω το καταστατικό τι λέει της οργάνωσης για να καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς ετοιμάζεται, τι ακριβώς φτιάχνουνε, κυρίες και κύριοι. Γιατί, επαναλαμβάνω, η ανακοίνωση της Παμακεδονικής είναι η πρώτη η οποία έχει βγει και δεν βλέπω καμία αντίδραση, και αυτό είναι κάτι που πραγματικά έχει τη σημασία του. Να δούμε λοιπόν, να σας διαβάσω πριν πάμε στη συνέντευξή μας. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα, κυρίες και κύριοι, εδώ. Θα σας δείξω μάλιστα. Θα το μοιραστώ μαζί σας. Σας στην Ελλάδα. Άρθρο 1. Ίδρυση επωνυμία έδρα. Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία κέντρο μακεδονικής γλώσσας στην Ελλάδα, στη μακεδονική γλώσσα σε παρένθεση, και εδώ γράφει, δεν ξέρω αυτά τα σλαβικά που έχουν, γιατί σλαβικά βουλγαρικά είναι, κάτι για Μακεδονία μιλάει, Μακεδόνσκι, στην αγγλική γλώσσα Center for the Macedonian Language in Greece, με έδρα τη Φλόρινα. Άρθρο 2, σκοπός, ακούστε τώρα να φρίξετε, κυρίες και κύριοι. Ο σκοπός του συλλόγου είναι α, η διατήρηση και καλλιέργεια της μακεδονικής γλώσσας στην Ελλάδα. Β. Την υποστήριξη της εισαγωγής της μακεδονικής γλώσσας ως προαιρετικού μαθήματος σε δημόσια σχολεία και πανεπιστήμια στην Ελλάδα, ιδίως στις περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Μακεδονίας
και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι τρομακτικό, κυρίες και κύριοι. Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται με όλα τα νόμιμα μέσα, ιδίως α, μέσω της παραγωγής διδακτικού υλικού και οτιδήποτε άλλο συμβάλλει στην προώθηση και διάδοση της μακεδονικής γλώσσας στην Ελλάδα. Β, μέσω της οργάνωσης της διδασκαλίας της μακεδονικής γλώσσας σε πολίτες της Ελλάδος, ιδίως στις περιφέρειες της Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, όπου ομιλείται η μακεδονική γλώσσα. Γ, μέσω της συνεργασίας του Συλλόγου με άλλους συλλόγους που έχουν κοινούς στόχους με την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους ειδικευμένους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, για να ξέρουμε ακριβώς τι λέμε, για να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, για να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι πολύ απλό. Σεβασμιότατε κύριε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριε Ιερώνημε, είδαμε τις κινήσεις σας για την ΜΚΟ, την Κιβωτό του Κόσμου. Συνενέσατε, κύριε Ιερώνημε, στο ξεπούλημα των Πρεσπών, όταν δεν αφήνατε καν τους ιερείς να συμμετέχουν στα συλλαλητήρια και υποχωρήσατε μετά από μεγάλη πίεση και μείνατε στο σπίτι σας ως γνήσιο παιδί της αριστεράς, γιατί αυτές είναι οι καταβολές σας. Κύριοι πολιτικοί, από τον Τσίπρα, τον Κοτζιά και από οποιοδήποτε άλλον ψήφισε την προδοσία των Πρεσπών, δεν περιμένω τίποτα καλύτερο, μάλιστα πανηγυρίζουνε και μάλιστα και ο Ζάεφ έκανε δηλώσεις ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση για την σχέση Ελλάδος-Σκοπίο. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, ο ελληνικός λαός καταδίκασε κυρίες και κύριοι, την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και τους έστειλε στο πύρτο εξώτερο. Πλέον, εσείς θα έχετε την ίδια κατάληξη εάν δεν πάρετε θέση όσον αφορά τις εξελίξεις αυτές. Πιο καθαρά δεν μπορώ να το πω. Κύριε Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κύριε Τζιτζικώστα, Απόστολε Τζιτζικώστα, έχουμε μιλήσει πολλές φορές και δεν αμφιβάλλω τα πατριωτικά σας συναισθήματα. Η απουσία σας όμως αυτή τη στιγμή, εάν δεν βγείτε να πάρετε θέση, θα ανήκετε στην ίδια κατηγορία με τους προαναφερόμενους. Κύριε Τζιτζικώστα, επίσης κύριε Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας που σας είχα στο στούντιο πριν από λίγες μέρες, κύριε Κασαπίδη, ξέρω ότι είστε πατριώτης και θέλω να πιστεύω ότι θα τοποθετηθείτε σε μία απόφαση πρωτοδίκη η οποία λαμβάνει χώρα στην δική σας περιφέρεια. Λοιπόν, κύριοι πολιτικοί, κύριοι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, εξαφανισμένοι όπως πάντα, καμία αναφορά στα μέσα ενημέρωσης για την απόφαση αυτή, καμία αναφορά και ανάλυση του τι συνεπάγεται αυτή η απόφαση. Εγώ. Μην παραχαράσετε ιστορία. Το θέμα βεβαίως, Θανάση Μπέλτσο, είναι πρέπει πρώτα να αναρωτηθούμε γιατί ο πρωτοδίκης στις ΣΕΡΕΣ δεν πήρε τις ίδιες εντολές από το κράτος ή το παρακράτος. Ο πρωτοδίκης στις ΣΕΡΕΣ απέρριψε την απόπειρα δημιουργίας τέτοιου θέματος, ο πρωτοδίκης στη Φλόρινα το έπραξε, προφανώς και δεν το έπραξε μόνος του και προφανώς πρέπει να υπάρξει πλήρης έλεγχος του με ποιους μίλησε ο πρωτοδίκης και από ποιους πήρε το OK. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο πρωτοδίκης λειτουργήσε μόνος του και ότι ο πρωτοδίκης δεν ζήτησε γνωμοδότηση. Πρέπει να κατανοήσουμε, έστω και την ίστατη στιγμή, γιατί εκεί βρισκόμαστε, ότι η απόφαση αυτή είναι πραγματικά καταστροφική. Και να το πω και λίγο διαφορετικά. Η Συμφωνία των Πρεσπών ως κείμενο μιλάει για τα βιβλία, η Επιτροπή αυτή δεν υπάρχει. Όμως,
δεν υπάρχει πουθενά αναφορά για επιβολή της ψεύτικης γλώσσας τους σε ελληνικά σχολεία και δι' του δημοσίου. Στην Φλόρινα, στην Κοζάνη, στην Καστοριά, κυρίως στη Φλόρινα, υπάρχει μία πολύ έντονη δραστηριότητα εδώ και χρόνια υπάρχει μία πολύ έντονη δραστηριότητα φιλοσκοπιανών σωματείων, φιλοσκοπιανών παραγόντων, δικηγόρων, δικηγορίσκων, δημοσιογραφίσκων κτλ. Οι οποίοι τη βγάζουν στον αφρό της θάλασσας. Είναι κράτος σε κράτη. Δεν τους αγγίζει κανένας. Τους φοβούνται. Έχουν φτιάξει αυτό το παραμύθι με την ντοπιολαλιά και δεν τους αγγίζει κανένας. Εγώ επαναλαμβάνω, κύριε Περιφερειάρχα Κεντρικής Μακεδονίας, κύριε Τζιτζικώστα, πατριώτη, κύριε Κασαπίδη, Περιφερειάρχα Δυτικής Μακεδονίας, που σας είχα και στο στούντιο, κύριε Μέτιο, Περιφερειάρχη Καβάλας και Εύρου, Ροδόπης και Ξάνθης, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δηλαδή, περιμένουμε με αγωνία τις ανακοινώσεις σας, τις τοποθετήσεις σας, κύριοι βουλευτές όλων των κομμάτων ή σχεδόν όλων των κομμάτων, που κατάγεστε από τη Μακεδονία και όχι μόνο, γιατί δεν είναι θέμα Μακεδόνων βουλευτών, είναι θέμα όλων των βουλευτών. Περιμένουμε κινήσεις, ανακοινώσεις και δεν ζητάμε, απαιτούμε ανακοινώσεις, απαιτούμε κινήσεις και επιτέλους να βρεθεί κάποιος αξιοπρεπής δικαστικός, γιατί είμαι σίγουρος κάποιος υπάρχει, δεν μπορεί. Που να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Δεν υπάρχει πουθενά η υποχρέωση για την αναγνώριση αυτού του σωματείου. Και έτσι ανοίγουμε την πύλη της κολάσεως και για την αποκαλούμενη Τουρκική Ένωση Ξάνθης. Και Θράκης γενικότερα. Όποιος δεν καταλαβαίνει τον κίνδυνο που ελοχεύει για την πατρίδα μας από αυτήν την απόφαση, λυπάμαι, αλλά ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πολύ εύστοχα το θέτει ο Ανδρέας ο Τσιγκουνάκης, που θα επαναλάβω τα χρόνια μου πολλά. Επίσης, να πω χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν, τους Ανδρέες και τις Ανδριάνες, με πάρα πολύ αγάπη και πάρα πολύ εκτίμηση. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, να πω χρόνια πολλά και στον Ανδρέα τον Τούρο από το Cosmos FC, την ποδοσφαιρική ομάδα της Ακαδημίας, αγαπημένος φίλος Ανδρέα Τούρο, την αγάπη μου φίλε, και να είσαι πάντα καλά. Θέλω να πω και την καλημέρα μου σε έναν καλό φίλο, τον κύριο Νίκο Καραγεωργίου, εκρόδου ορμόμενο, που μας ακούει εκεί κοντά στον Λευκό Πύργο. Την αγάπη μου κύριε Νίκο, να είστε πάντα καλά στην Αστόρια. Λοιπόν, ακούστε τώρα αυτό το μήνυμα. Στην Αμερική στέλνατε email στους γερουσιαστές να διαμαρτυρηθείτε για τα F-16 στην Τουρκία. Εδώ στην Ελλάδα τους σας στέλνουμε χειροκροτήματα και κάποιοι, τους βουλευτές, τους φιλάνε τα χέρια. Εξαιρετικά εύστοχο. Χρόνια πολλά και καλά, Ανδρέα Χοντρέ, καλέ μου φίλε, χρόνια σου πολλά. Χρόνια πολλά και χρόνια καλά. Λοιπόν, και εμείς συνεχίζουμε, έχουμε ακόμα να δούμε πολλά και πολύ ενδιαφέροντα. Εδώ πέρα εκπρόσωπος του Ουρανίου Τόξου πήγε από τη Φλόρινα, πήγε ως υπερασπιστής δικηγόρος της Χρυσής Αυγής, για να καταλάβετε τώρα περί πατριωτικών κινημάτων, στο δικαστήριο υπερασπιστής. Υπέρμαχος του Ουρανίου Τόξου και της δίθεν μακεδονικής μειονότητας που δεν υφίσταται, πήγε ως εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, ως υπερασπιστής Χρυσής Αυγής στα δικαστήρια. Όσοι πέσατε από τα σύννεφα, θα σας προτείνω ορθοπαιδικούς.
Δεν υπάρχει σκεπτικό της απόφασης του δικαστή Φλόρινας. Είναι πρωτοδίκης, πρωτοκόλλησε, τελείωσε η ιστορία. Πέτρο Γιανακόπουλε, ο κύριος Τζιτζικώστας και άλλες φορές που ζήτησα παρέμβαση. Όσοι έχετε τηλεόραση και μας βλέπετε από το Ελλάς TV Max ή μέσα από το Facebook και το application, βλέπετε την κρυμάτσα μου και καταλάβατε πολλά. Όχι, για τις τουρκικές ενώσεις, Βασίλη του Φεξή, δεν έχει περάσει, ποτέ δεν πέρασε. Όχι. Για την τουρκική ένωση Ξάνθης και Θράκης, τα δικαστήρια έχουν απορρίψει την οποιαδήποτε προσφυγή. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.